Τον χειριστικό τρόπο με τον οποίο αντιμετώπιζε την Κυριακή Γρύβα, ο 39χρονο δολοφόνο τη στου Αγίου Αναργύρου, αποτυπώνει η επιστολή που τη είχε στείλει στο παρελθόν και η οποία βρέθηκε στο πρωτοφόλι τη κοπέλα όταν πήγε στο αστυνομικό τμήμα για να ζητήσει βοήθεια, χωρί όμω αποτέλεσμα, καθώ έπεσε νεκρή έξω από την πόρτα του τμήματο από τι μαχαιριέ του δολοφόνου τη. Η επιστολή του 39χρονου ξεκινά ω εξή. Σου γράφω γιατί ήθελα μία φορά να με ακούσει χωρί να μιλά και να πετά τα δικά σου. Έσβησε την εμπιστοσύνη που σου είχα με αυτό που έκανε. Το έκανε τόσο δύσκολο, έπειτα με έπεισε με κλάματα ότι θέλει να είμαστε μαζί. Στη συνέχεια εμφανίζεται να υποστηρίζει ότι έχει ψυχολογικά προβλήματα και ότι ήταν χρήστη ουσιών, κατηγορώντα στην κοπέλα ότι δεν άφησε ποτέ σε ηρεμία τη σχέση του. Σου είπα, Μωρό μου, έχω κάποια προβλήματα. Έχω διπολική διαταραχή με τάση σχιζοφρένεια. Ήμουν τόσα χρόνια χρήστη και ότι τώρα τα έκοψα για πρώτη φορά γιατί ήθελα να είμαι μαζί σου. Εσύ από την άλλη, όπω σου είπα και χθε, δεν την άφησε αυτή τη σχέση ποτέ σε ηρεμία. Μια γινόταν το ένα, μια το άλλο, μια το παράλλο. Φωτογραφίε αγάπη, γιατί τον βγαίναμε και τα σαλού. Γιατί μου λε ψέματα ότι βγαίνει με την κ. Γιατί δεν με θέλει, σε παρακαλώ σκέψου τα λίγο. Σου είχα πει τα πάντα, αρκεί να είμαστε καλά μεταξύ μα. Όμω πάντα κάτι γινόταν και επειδή έκανα και εγώ μαλακία και τα κράταγα μετά και έσκαγα και τα έκανα και εγώ με τη σειρά μου σκ***α. Και όμως όλο το τελευταίο καιρό, όλο με προσβολές με Δεν με εκτιμούσε σε τίποτα. Δεν με ήθελε τι περισσότερε φορέ και έδειχνε ότι με συχαίνεσαι και εγώ να αναρωτιέμαι τι έκανα, τι κάνω λάθο. Προσθέτει στην επιστολή του ο 39χρονο, επιμένοντα να ρίχνει όλε τι ευθύνε για ότι δεν πήγε καλά στη σχέση του στην κοπέλα, την οποία αργότερα θα δολοφονούσε. Όπω γράφει μάλιστα σε άλλο σημείο τη επιστολή. Όχι, δεν είσαι η μάνα μου, όπω μου είχε πει. Ήσουν όμω αυτή που είχε πει ότι με αγαπά και θα είσαι εδώ για μένα και θα τα καταφέρουμε. Περάσαμε πολλά και έκανα πολλά λάθη και εγώ, όμω από την αρχή δεν σου είπα ψέματα σε κάτι. Σου είπα εδώ είμαι, αυτό είμαι, θα κάνω το καλύτερο μπορώ μέχρι να γίνω τέλειος. Όμω δεν είμαι και ένα-ένα θα τα διορθώσω για να είμαστε όπω πρέπει. Προσπαθεί να πείσει την Κυριακή σε άλλο τμήμα τη επιστολή, η οποία καταλήγει με ένα κατηγορό, στο οποίο χρησιμοποιεί και τη φράση με σκότωσε. Αποφάσισε να δείξει ότι δεν άξιζε τίποτα. Υποτίμησε τόσο τον εαυτό σου γιατί. Συνέχεια σου έλεγα πόσο όμορφη είσαι και ότι καμία δεν συγκρίνεται μαζί σου. Ήθελες επιβεβαίωση. Κρίμα ρε μωρό μου, σε αγάπησα τόσο πολύ και δεν το κατάλαβε καν. Τουλάχιστον θα μπορούσε να τελειώσει αυτή τη σχέση πιο σωστά ρε Κυριακή. Και όχι με αυτόν τον τρόπο. Και απλά με σκότωσε με το χειρότερο τρόπο. Τουλάχιστον μπράβο, αν όντω ήταν αυτό ο στόχο σου, τον κατάφερε και με το παραπάνω να είσαι πάντα καλά, αλλά μακριά μου, κρίμα, γιατί σ' αγάπησα. Αντίο, ο μαλάκι του θανάσι σου. Θέλω να φύγω, φωνάζει μέσα από το νοσοκομείο ο 39χρονο δολοφόνο τη Κυριακή που τη έκοψε το νήμα τη ζωή το μοιραίο βράδυ τη 1η έξω από το αστυνομικό τμήμα των Αγίων Αναργυρών. Ο δολοφόνο τη αδικοχαμένη Κυριακή που κατέρευσε από τι μαχηριέ του πρώην συντρόφου τη στου Αγίου Αναργύρου, εξακολουθεί να νοσηλεύεται στο Τζάνιο νοσοκομείο, όπου μεταφέρθηκε από το Αττικόν, έπειτα από την απόπειρα αυτοκτονία που έκανε, ενώ έξι ψυχίατροι που τον εξέτασαν αποφάνθηκαν ότι δεν χρήζει ψυχιατρική νοσηλεία. Λύστε με, θέλω να φύγω από εδώ. Θέλω να μιλήσω με του γονεί μου, με τη μάνα μου, γιατί δεν με αφήνετε να μιλήσω μαζί του. Δεν θέλω να αποφυλακεί, ούτε να με κλείσω ψυχιατρίο. Θέλω να φύγω. Είναι τα λόγια του 39χρονου μέσα από το νοσοκομείο. Μάλιστα, είναι δεμένο με ημάντε στο κρεβάτι καθ' όλη τη διάρκεια τη ημέρα, φωνάζει, έχει ένταση και δεν είναι συνεργάσιμο. Υπενθυμίζεται πω οι δύο ψυχίατροι που τον εξέτασαν στο Αττικόν τονίζουν στην κοινομάτευσή του πω ο 39χρονο έχει χειριστική συμπεριφορά και δεν αποκλείεται να στήσει ανάλογο αυτοκτονικό σκηνικό στο κελί. Υπό αυτόν τον φόβο εξάλλου, ο Κορυδαλός αρνήθηκε την επιστροφή του στι φυλακέ έπειτα από την απόπειρα αυτοκτονία και την οσυλία του στο Αττικόν.